Ας ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, να ξεφυλίσουμε λίγο την πολιτική ατζέντα. Μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ, στο πλατό της εκπομπής. Είναι ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής του Ποταμιού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, βέβαια με φόντο και τις κάλπες. Σίγουρα ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές τον Μάιο, ενδεχομένως και εθνικές. Ναι, μη στοιχηματίζετε. Νομίζω ότι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να περάσει όσο δυνατόν περισσότερος χρόνος, να πάει τις εκλογές τον Οκτώβριο, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα μπορούμε να πούμε τι θέλουμε σε εκλογές του Μαΐου. Άρα πιστεύετε ότι οι εκλογές του Μαΐου είναι μια καταγραφή δυνάμεων και φυσικά μια καταγραφή απόψεων? Οι ευρωεκλογές δεν πρέπει να είναι ένα δημοψήφισμα απλώς. Πρέπει να είναι μια τοποθέτηση του κόσμου απέναντι και στο μεγάλο ερώτημα σε ποια Ευρώπη θέλει να ζήσει. Γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας σπίτι, το μεγαλύτερο σπίτι, είναι μπροστά σε ένα δίλημα. Άρα το τι θα επιλέξει στις ευρωεκλογές, αν θα πάει με τους δεξιούς, με τους αριστερούς ή με τους κεντρώους, θα είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για το μέλλον της Κρήτης, για το μέλλον της Ελλάδας. Το Ποτάμι πώς πάει σε αυτές τις ευρωεκλογές? Εμείς πάμε σε αυτές τις ευρωεκλογές με μια νέα ομάδα. Θα ξέρετε ότι το πρωί σήμερα δημοσιοποίησαμε 30 υποψήφιους ευρωβουλευτές. Καλό θα είναι να κοιτάξει ο κόσμος τα ονόματα, να κοιτάξει ποιοι είναι, να κοιτάξει τι τους προτείνει το Ποτάμι. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ από το Ηράκλειο. Θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο νέοι άνθρωποι που θα προσθεθούν στο ψηφοδέλτιο. Είναι η Μαρία Δαμανάκη, η δικηγόρος. Είναι ο γιατρός ο Κωνσταντίνος ο Καλαφατάκης στο νοσοκομείο. Θα είναι και ο Γιώργος ο Γραμματικάκης, βέβαια, από την παλιά σειρά. Είναι οι δικοί μας υποψήφοι για τις ευρωεκλογές. Αλλά το σημαντικότερο, σας λέω, είναι να σκεφτεί ο κόσμος ποια Ευρώπη θέλει. Αν θέλει μια Ευρώπη που θα αναγεννηθεί, μια Ευρώπη που δεν θα έχει μέσα τους στην κύρια πολιτική της τον διαχωρισμό των φτωχών, των πλούσιων, των νότιων, των βορείων. Αν είναι μια Ευρώπη πιο πολύ κοντά στους πολίτες παρά στις ξεχωριστές εθνικές τοποθετήσεις. Είναι εύκολο αυτό να το δει ο Έλληνας, κύριε Θεοδωράκη, με δεδομένο ότι έχει περάσει δύσκολα χρόνια, στα οποία ένιωσε αυτά τα χρόνια ότι η Ευρώπη ίσως και να τον τιμωρεί. Ναι, αυτό είναι ένα ψέμα, κοιτάξτε. Εγώ δεν θα ψαρέψω σε θολά νερά. Αυτό είναι ένα ψέμα των παλαιών πολιτικών. Είναι ένα ψέμα του Πασόκ, είναι ένα ψέμα της Νέας Δημοκρατίας και ήταν ένα ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγαν ότι περίπου οι βασανιστές μας είναι οι Ευρωπαίοι. Εμείς εξ αρχής λέμε αυτό που λέμε και σήμερα, ότι η Ευρώπη, παρά τα λάθη της, είναι το πιο ασφαλές σπίτι για τους Έλληνες. Είναι οι άνθρωποι που μας έδωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια, λεφτά που αν δεν τα είχαμε πάρει θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη θέση τώρα, και λεφτά που ληφθήκανε λόγω της πολιτικής των Ελλήνων πολιτικών. Η χρεοκοπία της χώρας δεν ήταν έργο των πολιτικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, ήταν έργο των Ελλήνων πολιτικών. Και κάποια στιγμή βρέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφάσισε να στηρίξει την Ελλάδα. Άρα, προφανώς γίνανε λάθη. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, όλα όσα μας είπαν να κάνουμε ήταν σωστά? Προφανώς όχι. Προφανώς και γίνανε λάθη. Αλλά η μεγάλη ευθύνη βρίσκεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η Ευρώπη βοήθησε τη χώρα, άρα πρέπει να ψηφίσουμε χωρίς περίσκεψη οι Έλληνες πολιτικούς που πιστεύουν στη δύναμη της Ευρώπης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του Ποταμιού στις ευρωεκλογές, ευελπιστείτε εμείς ότι πολύ η καταγραφή των δυνάμεων θα είναι δύο ευρωβουλευτές, ας πούμε, και πάλι? Ναι, ναι, ναι. Ο στόχος μας είναι να ξαναβγάλουμε δύο ευρωβουλευτές, και είναι ένας στόχος που είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, οι πρώτες δημοσκοπήσεις φανερώνουν ότι το Ποτάμι στις ευρωεκλογές θα πάει πολύ καλά. Ο κόσμος είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα πώς ψηφίζει. Αλλά ειδικά στις ευρωεκλογές, ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί ποια ήταν η συνεπής ευρωπαϊκή δύναμη, και στη νέα συμμαχία που δημιουργείται στην Ευρώπη θα πρέπει να ταχθεί με το Ποτάμι, που στην Ευρώπη είναι με όλους αυτούς που είναι και σοβαροί και ορθολογιστές και προοδευτικοί και δίκαιοι. Η ατζέντα που παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος Μακρόν με τίτλο «Ευρωπαϊκή Αναγέννηση» είναι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος και η δική μας ατζέντα. Δύο πράγματα να σας πω που είναι πολύ σημαντικά. Το ένα
που αφορά και πάρα πολύ την Κρήτη, είναι η ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, των προϊόντων. Ο πρόεδρος Μακρόν λέει ότι θα πρέπει να προστατευτεί η Ευρώπη από την επέλαση ξένων προϊόντων, θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί κανόνες, θα πρέπει να υπάρχουν η υγιεινή των τροφίμων να περιλάβει τέτοιες διατάξεις που να μην είναι εύκολο να γίνεται προσιτό ένα εισαγόμενο κακό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχυθούν οι εξαγωγές των προϊόντων, οι αποστολές, γιατί όταν μιλάμε για εντός Ευρώπης πρέπει να μιλάμε πια για αποστολές, οι αποστολές προϊόντων από την Ευρώπη στην Ευρώπη. Όλα αυτά, τα οποία υπερασπίζεται και το ποτάμι, είναι μέσα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Mm-hmm. Μιλήσατε για τις συμμαχίες της Ευρώπης. Συμμαχίες στο εσωτερικό της χώρας μετά τις ευρωεκλογές. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στο ποτάμι? Και όταν λέω συμμαχίες, εννοώ κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Όχι, στον δρόμο προς εθνικές. Νομίζω ότι ο χώρος έχει το δικό του προορισμό. Προφανώς μπορούμε να έχουμε μια επιμέρους συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για ένα θέμα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ για ένα άλλο θέμα. Αλλά αν εννοείται συμμαχίες μέτωπα, δηλαδή να ενταχθούμε στους σχεδιασμούς. Ναι, αν θα κατέβει το ποτάμι αυτόνομο ή αν ενδεχομένως δούμε έναν άλλο. Δεν έχουμε σκοπό να ενταχθούμε στους σχεδιασμούς ούτε του κυρίου Τσίπρα ούτε του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είμαστε 1,5 ετών με καθαρή πολιτική πρόταση και θα επιμείνουμε και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, δεν είμαστε παρόντες. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι το κομμάτι της διάλυσης κοινοβουλευτικής ομάδας του ποταμιού και την προσχώρηση βουλευτών του ποταμιού, είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, σας έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα. Με έχει ενοχλήσει, αλλά προσπαθώ να το αποθήσω. Mm-hmm. Να μην ζω με αυτό. Κοιτάξτε, φταίνε τα κόμματα που επιχείρησαν να τους πάρουν στις τάξεις τους ή φταίνε οι βουλευτές που έκαναν την επιλογή να πάνε? Είναι ένα πλήγμα στη δημοκρατία όταν κάποιοι άνθρωποι εκλέγονται mm-hmm. με μία σημαία και τώρα σηκώνουν μία άλλη σημαία. Δηλαδή, πώς να ανεχθεί το Ηράκλειο ότι εκλέχτηκε ένας βουλευτής με το ποτάμι, με τις απόψεις του ποταμιού. Αναφέρεται. Και τώρα έχει ενταχθεί σε μία κυβερνητική πλειοψηφία. Και έχει δώσει μάλιστα και μία λευκό εξουσιοδότηση ότι ό,τι έρχεται στη Βουλή από την κυβέρνηση, εγώ θα το ψηφίζω. Είναι μία προσβολή της δημοκρατίας αυτή η συμπεριφορά. Είναι λάθος. Και είναι ένα λάθος που κάνουν και οι βουλευτές που δελεάζονται από την επόμενη μεγάλη καρέκλα και είναι λάθος και η συμπεριφορά των κομμάτων. Είναι λάθος η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λάθος η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, είναι λάθος η συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν το ποτάμι ή άλλο κόμμα, νομίζω θα ήθελαν οι βουλευτές να παραμένουν στις απόψεις που υποστηρίζουν και προεκλογικά. Mm-hmm. Δεν μπορούν να δεχόμαστε ως κανονικότητα την καθημερινή κολοτούμπα των πολιτικών. Είναι αυτό που αναφέρεται το δικαίωμα, θα σας πει κάποιος. Κάτι το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε. Δεν έγινε χθες πρώτη φορά αυτό? Όχι. Πρώτη φορά γίνεται τόσο πολύ. Πρώτη φορά 20 βουλευτές στη Βουλή εκλέχτηκαν με μία σημαία και τώρα είναι με κάποιο άλλο κόμμα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει άποψη. Μπορεί κάποιος να είναι σήμερα εδώ και αύριο να πιστεύει ότι πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο κόμμα. Πρέπει να αφήσει τη βουλευτική του έδρα σε αυτόν που τον ψήφισε. Να παραδώσει την έδρα του, λοιπόν. Αυτό λέω. Λέτε. Δεν κατακρίνω το να αλλάζει την άποψη. Θα ήταν πιο τίμιο ενδεχομένως. Κατακρίνω να παίρνει την έδρα και να φεύγει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Ο κόσμος θα τα εκτιμήσει όλα αυτά, θα τα συνεκτιμήσει και θα αποφασίσει τις εκλογές. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς λογικός προοδευτικός πολίτης πιστεύει ότι είναι πρέπον αυτός που ψηφίζει στις εκλογές να μην ξέρει τι θα κάνει σε τρεις μήνες, σε τρία χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, το ποτάμι πήρε 11 έδρες. Σήμερα είστε τρεις με διαλυμένη την κοινοβουλευτική πλέον ομάδα. Κάνετε την αυτοκριτική σας και λέτε ότι ενδεχομένως ο Σταύρος Θεοδωράκης φταίει σε κάτι? Προφανώς. Έχουν γίνει πολλά λάθη, γιατί όταν κάνεις ένα κόμμα από το μηδέν και χωρίς να θες να μιμηθείς τα λάθη των παλιών κομμάτων, αυτοσχεδιάζεις και δημιουργείς τις προϋποθέσεις να κάνεις το σωστό, αλλά να κάνεις και το λάθος, που είναι σύμφυτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Τα έχουμε συζητήσει στα συνέδριά μας. Έχουμε αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που τα αναλογούν, εγώ τις περισσότερες. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση με τη συμπεριφορά που κατακρίνουμε. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό να επισημαίνεις κάποια λάθη τα οποία γίνονται σε μια πορεία ενός καινούργιου κόμματος,
από το να επιστρέφεις σε παλιές παλαιοκομματικές τακτικές που λέει ότι επειδή νιώθω αδύναμο το σκαρί, τρέχω αμέσως να ανέβω σε ένα μεγαλύτερο. Είπατε νωρίτερα ότι σε συμμαχία δεν θα προχωρήσετε πριν τις κάλπες. Μετεκλογικά και εφόσον δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Η υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων είναι να συνεργάζονται. Και νομίζω ότι εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Και είναι κάτι που πολλοί πολίτες δεν το συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι. Δεν πιστεύουμε στα τείχη. Δεν πιστεύουμε στα κάστρα. Πιστεύουμε σε μια συνεχή συνεργασία. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να συζητάμε με τις πολιτικές δυνάμεις και να συνεργαζόμαστε για να λύνουμε συγκεκριμένα προβλήματα του τόπου. Δεν μπορεί να συνεργαζόμαστε μόνο όταν υπάρχει μια θεομηνία. Δηλαδή έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή πριν από ένα μήνα, ειδικά πιο πολύ στα δυτικά. Ναι. Και ήρθαμε όλοι εδώ οι πολιτικοί και είπαμε να συνεργαστούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί να συνεργαστούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και να μιλήσουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Εμείς αυτό διδάσκουμε, ότι δεν ανάγκη να συνεργαζόμαστε μόνο στις θεομηνίες. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, να συνεργαζόμαστε. Δεν σημαίνει παραχώρηση το ότι συνεργάζεσαι. Mm-hmm. Προφανώς σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να συνεργαστείς, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι απόψεις σου, αλλά δεν μπορείς σε όλα να μην μπορείς να συνεργαστείς. Άρα το ποτάμι παραμένει πρόθυμο να συνεισφέρει με τις ιδέες του για τις λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Άρα ενδεχομένως να πείτε ναι και σε μια κυβερνητική συνεργασία, γιατί πέρα από τα νομοσχέδια τα οποία είναι εντελώς διαφορετικό. Έχετε δίκιο, ή διαφωνείτε, είναι... μπορεί να τα στηρίζετε. Έχετε στηρίξει. Έχετε στηρίξει και πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας και πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικά όμως θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την Νέα Δημοκρατία. Ένα τελευταίο παράδειγμα ήταν η συζήτηση για το Σύνταγμα. Ναι. Που είπαμε ότι υποστηρίζουμε και εμείς και η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή του άρθρου 16 για να υπάρξουν και μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα. Να σταματήσει αυτή η γελοιότητα με τα παιδιά μας που είναι υποχρεωμένα να βγουν έξω να σπουδάσουν. Ταυτόχρονα υποστηρίξαμε άλλες πρωτοβουλίες σε σχέση με το Σύνταγμα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η θρησκευτική ουσιαστικά ουδετερότητα της χώρας. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, έτσι είναι το σωστό. Να βλέπεις τους αντιπάλους σου, να βλέπεις τις προτάσεις τους και να διακρίνει τα σημεία επαφής. Τώρα, μετά τις εκλογές, το ποτάμι, σας είπα, έχει συγκεκριμένες απόψεις, έχει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που έχει θέσει ήδη από το συνέδριό του για μια επόμενη κυβέρνηση αλλαγής. Και έχει σκοπό αυτά τα πράγματα να τα συζητήσει, να τα διαπραγματευτεί. Με ποιους πιστεύετε ότι... Η συμμετοχή στην κυβέρνηση είναι λερωμένη σαν λέξη. Γιατί όταν λέει κάποιος συμμετοχή στην κυβέρνηση, λέει: θες αυτή την καρέκλα, έλα πάρτινε, πάρε και τα μάξι και είσαι μέλος μιας κυβέρνησης. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε ανάμεσα και στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο, προφανώς, ήταν μια κυβερνητική συνεργασία. Προφανώς. Κράτησε όμως, διήρκησε. Υπήρξε διήρκηση γιατί ήταν γλυκιά η καρέκλα. Αλλά πιστεύει κανείς, οι ΣΥΡΙΖΑΙ, οι φίλοι μας που μας ακούν, ότι υπήρχαν σημεία επαφής με τον κύριο Καμένο? Όχι, ήταν το μοίρασμα της εξουσίας. Δεν μιλώ για τέτοιες συνεργασίες εγώ. Μιλώ για συνεργασίες που βασίζονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Ποιοι συμφωνούν, τι κάνουμε. Πιστεύετε ότι αυτές οι απόψεις, οι δικές σας, του ποταμιού, βρίσκουν κοινό πεδίο ή περισσότερα, τέλος πάντων, κοινό βηματισμό με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αυτά αποδεικνύονται, να σας πω κάτι. Η απάντησή σας είναι αδύνατο να απαντηθεί, γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κόμματα παλιά σκοπή. Τι κάνουν λοιπόν? Φανερώνουν μια σειρά από θέσεις που δεν έχουν σχέση με αυτά που θα υπηρετήσουν. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει να συζητήσουμε αυτά που θα υπηρετήσουμε. Στα λόγια, όλοι προοδευτικοί είμαστε, όλοι εξυγχρονιστές, όλοι μεταρρυθμιστές είμαστε, έτσι δεν είναι? Όλοι φιλευρωπαίοι. Στη πράξη, τι έχεις να κάνεις για τον τόπο? Άρα, επιφυλάσσουμε να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα θεωρητικά κείμενα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρουν τα θεωρητικά κείμενα του κυρίου Τσίπρα. Με ενδιαφέρουν αυτά που σχεδιάζει να κάνει για τη χώρα. Και αυτά που θα πρέπει να τα δω στην πράξη. Στην πράξη. Ξέρετε, έχουμε δει ήδη τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό δεν είμαστε μαζί του. Γι' αυτό είμαστε αντίπαλοι του. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι γεμάτη από ιδεολειψίες, από ανικανότητα.
δεν την ακολουθούμε, αλλά λευκή επιταγή δεν δίνουμε σε κανέναν. Ξέρετε γιατί επιμένω. Γιατί παρακαλώ. Για να τα δείτε στην πράξη, προφανώς θα πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Όταν θα πάρει λοιπόν εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, είτε ο κ. Τσίπρας είτε ο κ. Μητσοτάκης, θα είστε, εφόσον είστε και μέσα στην Βουλή, ένα από τα κόμματα τα οποία θα καλέσει. Εκεί που δεν θα έχετε δει στην πράξη φυσικά το κυβερνητικό έργο. Όχι, στην πράξη όχι, αλλά οι κυβερνητικές προτεραιότητες εμφανίζονται με δύο τρόπους. Πρώτον, πώς θα κάνεις μια κυβέρνηση. Mm-hmm. Πώς κάνεις μια κυβέρνηση και με τι προτεραιότητες τι κάνεις. Αν έχει κάποιος σκοπό να κάνει, ας πούμε, επειδή λέτε, ο κ. Μητσοτάκης, μια κυβέρνηση με τα παλιά υλικά, με τους υπουργούς του παρελθόντος, που απλώς θα φορέσουν ένα καινούριο κουστούμι και θα πούνε καινούργοι, θα είναι σαφές ότι θα είναι μια κυβέρνηση πολύ προβληματική για τη χώρα. Mm-hmm. Γιατί έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που βρισκόμαστε. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει τις πιο εμφανείς ευθύνες, γιατί αυτοί κυβερνούν. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ ή τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Η χρεοκοπία, σας λέω ξανά, της χώρας είναι η αμέλεια, τουλάχιστον η αμέλεια, για να μην πω η ευθύνη, των παλιών πολιτικών. Έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι τα σιτάρια που έπρεπε να κρύβουν λεφτά κρύβανε πέτρες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ήταν όμως, κύριε Θεοδωράκη, θα σας πει κάποιος, το ΠΑΣΟΚ στο παλιό πολιτικό σύστημα. Γιατί με τυπώ γεννηματά κάνατε μια προσπάθεια να βρείτε κοινά σημεία και να δημιουργήσετε κάτι κοινό. Δημοκρατική παράταξη. Η ιστορία στο να ξύνετε πληγές είναι ένα από τα πράγματα που έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Εγώ πίστεψα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα καινούριο κίνημα. Mm-hmm. Να κάναμε μια καινούργια προσπάθεια η οποία δεν θα ήταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ προσκυνάμε τα παλιά εικονίσματα, και γρήγορα κατάλαβα ότι δεν θα γινόταν τίποτα καινούριο, γι' αυτό έντιμα και απλά αποχώρησα. Μάλιστα. Αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί είπατε ότι χάσαμε μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε χάσαμε, θα σας πω μόνο τρία πράγματα. Ναι. Θα σας πω μόνο τρία πράγματα και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι όποιος μας ακούει θα συμφωνήσει και με τα τρία. Ανεξαρτήτως αν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Τρία πράγματα. Mm-hmm. Το ένα είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, το λένε και οι δημοσκοπήσεις, γύρω στο 80%, λένε ότι πρέπει να έχουμε και μη κρατικά πανεπιστήμια. Προφανώς να ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Προφανώς ο κρατικός προϋπολογισμός αφορά μόνο τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά να μην έχουμε εμείς μόνο μη κρατικά πανεπιστήμια, να έχουν όλοι οι γειτονές μας, ακόμα τώρα και οι γειτονικές φτωχές χώρες του Βορρά, και να μην έχουμε εμείς δυνατότητα τα παιδιά μας να στέλνουμε σε ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Πρώτο λάθος. Ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω δύο άλλα πράγματα. Πολύ σημαντικά. Τι λέμε? Λέμε ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι σαν τους πολίτες. Έτσι δεν είναι? Να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα. Όλα τα κόμματα απέρριψαν την πρόταση του ποταμιού να μην έχουν ασυλία ως προνόμιο οι βουλευτές. Εμείς τι προτείναμε? Ότι όταν ένας βουλευτής πέφτει σε ένα παράπτωμα, τι γίνεται σήμερα? Συνεδριάζει η Βουλή και λέει δεν έρω την ασυλία του Σταύρου, ναι, άρα σωστά. Ο Σταύρος δεν θα δικαστεί ποτέ για το παράπτωμά του. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εμείς τι προτείναμε? Ότι δεν μπορεί η Βουλή να κερνάει και η Βουλή να πίνει. Δεν μπορεί ο βουλευτής να αποφασίζει για τον βουλευτή, γιατί τι γίνεται μέχρι σήμερα? Τα μεγάλα κόμματα συνεννοούνται που θα δώσουν ασυλία και που δεν θα δώσουν. Και προτείναμε ότι η ασυλία του Θεοδωράκη, η ασυλία του κάθε βουλευτή, πρέπει να είναι απόφαση ενός δικαστικού συμβουλίου με πλειοψηφία δικαστών και εισαγγελέων του εφετείου. Αυτό δεν είναι το λογικό? Αν ρωτήσει τον κόσμο, αυτό δεν θα σου πούν? Μπορεί οι ίδιοι βουλευτές που όλοι είναι στα ίδια έδρανα να δικάζουν εντός εισαγωγικών τον διπλανό τους? Και το τρίτο πράγμα. Mm-hmm. Το αδιέξοδο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μακάρι να μπορεί η Βουλή να εκλέγει πρόεδρο της Δημοκρατίας με μεγάλη πλειοψηφία. Όταν δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι λένε τα άλλα κόμματα και τι λέει το ποτάμι? Τα άλλα κόμματα λέγανε μέχρι χθες, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταφύγουμε στο λαό. Να ψηφίζει ο λαός τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή να βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφίσες και να λέει ψηφίστε με. Δεν θα ήταν σύμβολο ενότητας, θα ήταν σύμβολο διχασμού. Έτσι δεν είναι? Γιατί θα έβγαινε κάποιος αντίπαλός του. Πέρα από το συμβολισμό, όμως, μπορεί να σας πει κάποιος ο οποίος ότι εγώ θέλω να επιλέγω ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη χώρα μας. Πέρα από το ότι συμβολίζει. Αλλάζει κάτι, πολίτευμα όμως, φίλε μου, αν το θες αυτό. Δηλαδή, εάν πάμε σε μια προεδρική δημοκρατία, προφανώς πρέπει να επιλέγεις. Αλλά αν μιλάμε για έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που απλώς ενώνει
τις πολιτικές δυνάμεις σε μια δημοκρατική κατεύθυνση, τότε πρέπει να βγαίνει με μια συνένεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς τι προτείναμε? Εμείς προτείναμε λοιπόν, αν η Βουλή δεν μπορεί να ψηφίσει πρόεδρος της Δημοκρατίας, να συγκαλείται η Μεγάλη Βουλή. Η Μεγάλη Βουλή θα είναι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, οι περιφερειάρχες και οι 21 δήμαρχοι των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Όλοι αιρετοί. Έτσι. Όλοι εκπροσωπούν λαϊκές δυνάμεις. Έχουν εκλεγεί κάποιοι από αυτούς με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, κάποιοι με δεκάδες χιλιάδες ψήφους. Δημιουργούμε λοιπόν, μετά από συνεννόηση και με τους συνταγματολόγους κάναμε αυτή την πρόταση, δημιουργούμε ένα σώμα 355 ανθρώπων που αυτό έπρεπε να εκλέξει το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θα είχε ένα αυξημένο κύρος, σας ρωτώ, ένας πρόεδρος εκλεγμένος και με την ψήφο των περιφερειαρχών, με την ψήφο των ευρωβουλευτών? Αυτή η πρότασή μας απορρίφθηκε το πολιτικό σύστημα αμέσως. Μας είπαν ότι όχι, θα επιμείνουμε να ψηφίσουν μόνο οι 300. Είναι λάθος. Εμείς θα επιμείνουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να βγαίνει από ένα διευρυμένο σχήμα που να μετέχουν όλοι οι μεγάλοι αιρετοί. Ξεκάθαρο. Στα Χανιά, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να προχωρήσουν άμεσα οι αποκατάστατες, να προχωρήσει άμεσα? Είναι πρόβλημα, γιατί εγώ μίλησα πάλι. Δεν θα στα πω όλα, γιατί θέλω να δω και το Περιφερειάρχη να δω τι θα μου πει. Ναι, ξέρω ότι θα πάτε και αμέσως μετά από εκεί. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και τα μηχανήματα, να το πω έτσι, και οι άνθρωποι στα Χανιά δεν επαρκούν για την διόρθωση των ζημιών. Είναι πολύ μεγάλες. Δεν θα σας κουράσω τώρα λέγοντας δρόμους, αλλά ξέρετε ότι έχουν αποκοπεί. Πέρα από το αγροτικό δίκτυο που έχει διαλυθεί, τους επαρχιακούς δρόμους, έχουν αποκοπεί περιοχές που σε λίγο καιρό θα δεχόντουσαν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Η Πλατανιά έχει τεράστιο πρόβλημα. Το να πας πλέον στο οροπέδιο για το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, μόνο με ειδικά οχήματα. Άρα πρέπει, και το είχαμε πει από πριν, υπάρχουν δυνατότητες. Εάν κατευθεί γρήγορα μία μελέτη, να ενισχυθεί η χώρα και από τα ευρωπαϊκά ταμεία και να υπάρξουν αποφάσεις, επιτρέψτε μου, αλαμάτι. Άμεσες. Ναι, άμεσες και χωρίς να περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει ο διαγωνισμός, κάποιος να βγει. Γραφειοκρατία είναι κακός φόβος σε αυτή τη χώρα. Άρα, όπως το αντιμετωπίσαμε μέχρι ενός σημείου σε μεγάλες θεομηνίες στη Μάνδρα και στο Μάτι, τους είπα στην Αθήνα ότι αντίστοιχη καταστροφή, μπορεί να μην είχαμε ευτυχώς θύματα. Είχαμε όχι πάντων, σε αυτόν τον βαθμό. Ναι, είχαμε λίγα, αλλά τέλος πάντων δεν είχαμε αυτό το πράγμα, την κατακόμβη που ζήσαμε στην Αθήνα. Αλλά η πρακτική πρέπει να είναι ίδια. Να κινηθούμε δηλαδή έξω από την γραφειοκρατία και πολύ γρήγορα. Δυστυχώς, νομίζω ότι η κυβέρνηση επαναπάβεται λέγοντας ότι θα μοιράσω κάποια λεφτά στην περιφέρεια, θα μοιράσω κάποια λεφτά στους Δήμους. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν αρκούν οι εργάτες του Δήμου για να στυλώσουν ξανά μια γέφυρα και να ενώσουν δύο περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν μια γρήγορη διακυβερνητική σύσκεψη η οποία θα αποφασίσει για την Κρήτη όλα τα σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ.